Καταρχάς, μία διευκρινιστική ερώτηση. Στο πακέτο πώλησης του ΟΛΠ, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός, συμπεριλαμβάνονται ρητά εκτάσεις που αφορούν το Δήμο Κερατσινίου Γραπετσόνας? Καταρχήν, μια έτσι απάντηση πριν από αυτό. Το βασικό ζήτημα της περίοδου είναι η πώληση του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μου και του μεγάλου κομματιού των ανθρώπων που εκφράστηκε και με αγώνες στο προηγούμενο διάστημα είναι το δημόσιο λιμάνι δεν πωλείται. Η πόλη του Πειραιά, ο Πειραιάς, το Κερατσίνι, η Δραπετσόνα, το Πέραμα, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και οικονομικά είναι δεμένες με το λιμάνι. Με βάση λοιπόν αυτή τη γενική θέση που θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα να αποτρέψουμε αυτή την αρνητική εξέλιξη, ναι, με βάση το ΤΑΙΠΕΔ και όσα διαρρέουν, γιατί εγώ δεν έχω επίσημη ενημέρωση από το ΤΑΙΠΕΔ. Γράφουν οι εφημερίδες. Η εφημερίδα των συντακτών λέει ότι κομμάτια της περιοχής σας πουλούνται. Κομμάτια της πόλης, λιγότερα από τη στην αρχή. Στην αρχή, κοιτάξτε, το ΤΑΙΠΕΔ και όχι η ελληνική κυβέρνηση, ως όφιλε, στη σύμβαση παραχώρησης που ετοιμάζει για τον νέο ιδιοκτήτη, τέλος πάντων, του δημόσιου λιμανιού, είχε όλες τις εκτάσεις της πόλης που διαχειρίζεται ο Δήμος μετά από τη σύμβαση που έχει κάνει με το Δήμο. Δηλαδή το Καστράκι, μια μεγάλη περιοχή γύρω από την Αιτιόνια Πύλη, αρχιτεκτονικός χώρος στην είσοδο της πόλης, ένας πεζόδρομος μας, τέσσερα στρέμματα που είχαν παραχωρηθεί από τον ΟΛΠ για να δημιουργηθεί κέντρο υγείας σε μια περιοχή που δεν θα ήταν μόνο σημαντικό για το Δήμο, αλλά και για τον Αργοσαρονικό και τα νησιά του και για τις πόλεις που βρίσκονται γύρω από το Κερατσίνι και που είναι χώρος πρωτοβάθμιας περίθαλψης σημαντικός. Φυσικά, ένα λιμανάκι, το λιμανάκι των Ψαράδων μας, δίπλα από το εργοστάσιο της ΔΕΗ, που είναι ένα κόσμημα για την ευρύτερη περιοχή. Και όπως καταλαβαίνετε, το φιλέτο για κάποιους, για μας ο πνεύμονας της πόλης, τα 100 στρέμματα της λιμενικής ζώνης στην περιοχή των Λιπασμάτων. Ήταν όλα μέσα. Φυσικά, μετά από παρεμβάσεις και του Δήμου, αλλά και γιατί ήταν εξοργιστικά εσχρό να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη, σήμερα μιλάμε για την περιοχή των Λιπασμάτων που δίνεται δώρο και την περιοχή των 4 στρεμμάτων για το κέντρο υγείας. Κομμάτια της πόλης, όχι απλά στα διοικητικά της όρια, κομμάτια της πόλης που αποτελούν και την προοπτική της, δίνονται δώρο στον ιδιώτη. Και μάλιστα έχοντας και μια πικρή εμπειρία, τι σημαίνει αυτό, γιατί κοντά μας, όχι στα όρια του Δήμου, είναι η περιοχή που η Κόσκο έχει στην κατοχή της. Για να μπει ο δήμαρχος της πόλης, φανταστείτε ένας απλός άνθρωπος, πρέπει να περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο, να του κρατηθούν τα στοιχεία, να έχει κάποιο λόγο για να μπει πού, σε έναν χώρο δημόσιο, τον οποίο τον λιμένεται ένας ιδιώτης σε τελευταία ανάλυση. Κάτι που νομίζω ότι θα είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη συνολικά για τον Πειραιά. Τότε οι παιδί ισχυρίζονται, τα στελέχη δηλαδή που δίνουν κάποιε δηλώσεις στον τύπο, ας πούμε, λένε ότι το λιμάνι του Πειραιά είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο και άρα χρειάζεται επέκταση. Και άρα σας κατηγορούμε μια έννοια ότι όταν αντιδράτε, αντιδράτε σε μια επένδυση για το καλό της ελληνικής οικονομίας. Τι απαντάτε σε αυτό? Εμείς απαντάμε αυτό που η ίδια ζωή απαντάει. Εκτός από το Τατζικιστάν και κάποιες άλλες χώρες που από ό,τι φαίνεται τα στελέχη του ΤΑΕΠΕΔ έχουν ως πρότυπο για να εφαρμόζουν πολιτική στη χώρα, καμία ευρωπαϊκή χώρα. Μας έχουν πρίξει, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι όμως είναι, ότι είμαστε κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είμαστε στην Ευρώπη, καλά και τραβάμε αυτή τη λέλαπα για να παραμείνουμε μέσα. Καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει λιμάνια με αυτή τη μορφή. Δεν έχει λιμάνια δώρο σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, έχει δημόσια λιμάνια. Υπήρχε το παράδειγμα και η προσπάθεια της Θάτσερ, δεν ξέρω αν τα στελέχη του ΤΑΕΠΕΔ από εκεί πήραν μαθήματα εφαρμογής πολιτικής. Το παράδειγμα της Θάτσερ που 20 χρόνια μετά προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα στη Μεγάλη Βρετανία. Ακούστε λίγο. Το λιμάνι του Πειραιά γεννήθηκε στις πόλεις μας. Πολύ πριν οι κύριοι του ΤΑΕΠΕΔ αποφασίσουν να το εχωρήσουν. Πολύ πριν. Δέστε, οι κύριοι του ΤΑΕΠΕΔ δεν είναι μόνοι τους. Κάποιος έβαλε εκεί, επομένως το ζήτημα είναι, δεν έχει να κάνει. Εγώ περιμένω τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, αυτή θα κρίνω αύριο. Το λιμάνι του Πειραιά λοιπόν επεκτάθηκε όχι σε βάρος των πόλεων μας. Επεκτάθηκε με τη βοήθεια των πόλεων μας, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, αποτελεί και αντιστρέφω το επιχείρημά τους, αποτελεί το μοναδικό αυτή τη στιγμή εργαλείο που μπορεί να βγάλει τη χώρα μαζί με άλλα από αυτό το αδιέξοδο που οι πολιτικές
των κυρίων, κάποιων κυρίων που σκέφτονται όπως ακριβώς οι κύριοι από το ΤΑΙΠΕΔ, έχουν οδηγήσει τη χώρα. Επομένως λοιπόν, εμείς επέκταση του λιμανιού για να αναπτυχθεί η χώρα σε μια κατεύθυνση που τα κέρδη αυτής της ανάπτυξης δεν θα πηγαίνουν σε ξένα πορτοφόλια, δεν ήμασταν ποτέ απέναντι. Ξέρετε σε τι είμαστε απέναντι. Ο ΟΛΠΟ, ο δημόσιος ΟΛΠΟ, ο οποίος είχε πάρα πολλές παθογένειες και είχε πολλές παθογένειες γιατί ακριβώς είχε δημιουργηθεί ένα πελατειακό σύστημα, αυτός ήταν ο δημόσιος τομέας, θα μπορούσε να κάνει επεκτάσεις στην περιοχή, να αξιοποιήσει την περιοχή, δεν τις έκανε το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το λόγο ζητάμε, απαιτούμε και θα τις κάνει ο Δήμος και σε όφελος του λιμανιού, γιατί παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε εμείς μαζί με την περιφέρεια στο συγκεκριμένο χώρο και στο λιμάνι ακουμπάνε, αλλά και γιατί μας έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν καμιά διάθεση πέρα από κέρδη, τα οποία μάλιστα εξανεμίζονται, να δώσουν μια διέξοδο στην πόλη και στο λιμάνι της. Νομίζω ότι τα πράγματα έτσι μπορούν να απαντηθούν. Καλό θα ήταν οι κύριοι του ΤΑΙΠΕΔ να κατηγορούν τους Δήμους, έτσι. Καλό θα ήταν όμως πριν τους κατηγορήσουν να μιλήσουν μαζί τους, γιατί εμείς έχουμε καλύτερα σχέδια για την ανάπτυξη της χώρας, όχι του Κινέζου φυσικά. Μια και βάλετε και το ζήτημα του κυβερνώντος κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κεντρικά μέχρι τώρα από την κυβέρνηση, τι μηνύματα παίρνετε, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα σας? Κοιτάξτε να δείτε, η υπόθεση του δικού μας κομματιού, που είναι η περιοχή της ανάπλασης των λιπασμάτων, είναι μια υπόθεση που τα προηγούμενα χρόνια με αγώνες των κατοίκων καθυστέρησε σχέδια εφιαλτικά. Ξέρω εγώ, υπήρχαν σχέδια να φτιάξουμε Φόρμουλα 1 στο Κερατσίνη και Τραπετσόνα, για πρίγκιπα στο Μονακό δεν κάνω, οπότε τα ξεπεράσαμε. Είχαμε σχέδια για μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα, για ουρανοξύσεις που θα ύψωναν ένα τσιμέντινο τείχος της πόλης, ανάμεσα στην πόλη και τη θάλασσα. Έχουμε σχέδια, εφαρμογή σχεδίων ανάπτυξης που ονειρεύονται οι κύριοι του ΤΑΙΠΕΔ, που οδηγήσανε στο να έχουμε ένα δηληστήριο στα 75 μέτρα από το τελευταίο σπίτι της πόλης, να έχουμε τη Λαφάρτζ, την πρώην Αγέτη Ηρακλής, να θέλει να παράγει πια έτοιμο σκυρόδεμα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Έχουμε τέτοια εφιαλτικά σχέδια που εξυφαίνονται. Εμείς λοιπόν, στην λογική αυτή, είχαμε καταφέρει και είχαμε δημιουργήσει ένα κίνημα πολύχρωμα τα προηγούμενα χρόνια, που και τα μέλη και τα στελέχη του σημερινού κυβερνήτος κόμματος έδιναν τη μάχη τους σε μια κατεύθυνση να αξιοποιηθεί η περιοχή σε όφελος των ανθρώπων και της ανάπτυξης της πόλης. Θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι αυτό που κάναμε ένα χρόνο πριν με τους αγώνες μας να επιβάλλουμε να είναι έτοιμοι για ψήφιση και σύμφωνα με τη δήλωση του Πρωθυπουργού, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο μετά, εκείνος προσωπικά 7 μέρες πριν τις εκλογές, στα 20 μέτρα από το Δημαρχείο που έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση, είπε ότι εκείνος προσωπικά εγγυάται ότι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρει στη Βουλή θα είναι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των αγώνων της πόλης τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θέλω να πιστεύω, και η ζωή φυσικά θα το δείξει, ότι αυτά τα παιδιά που έδιναν τη μάχη μαζί με την πόλη, μαζί με τους δημότες, για να καταφέρουμε να έχουμε εξελίξεις θετικές και σε όφελος των ανθρώπων, θα συνεχίσουν και σήμερα να δίνουν τη μάχη για να μην περάσει η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Γιατί πάνε πακέτο, ξέρετε, η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού με τα 100 στρέμματα της λιμενικής ζώνης στα λιπάσματα δεν ξεχωρίζονται, όσο καλή διάθεση να υπάρχει και όσες ψευδεστήσεις και να μπορεί να τρέφει κανείς. Να ρωτήσω κάτι. Προημερών είχατε μια συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Δρίτσα. Βγήκε κάτι από αυτή τη συνάντηση? Δέστε, είχαμε μια ειλικρινέστατη συνάντηση με τον κύριο Δρίτσα από τη μεριά του. Όλα τα δεδομένα, η πληροφόρηση που έχω για το ΤΑΙΠΕΔ προέρχεται από το ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και όχι το ΤΑΙΠΕΔ μας ενημέρωσε για τα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ. Ένα σχόλιο, επιτρέψτε μου, πάντα βρίσκω την ευκαιρία και, έτσι και την αξιοποιώ. Δέστε, έχουμε βάλει ότι το ΤΑΙΠΕΔ τι είναι? Είναι εκείνος που έχει το πακέτο των μετοχών στον ΟΛ. Είναι ο ενοικιαστής των χώρων. Το ελληνικό δημόσιο το έχει παραχωρήσει αυτές τις εκτάσεις. Εμείς τι έχουμε βάλει? Έχουμε βάλει τον ενοικιαστή να ετοιμάζει τα συμβόλαια πώλησης και όχι τον ιδιοκτήτη. Εγώ έχω απέναντί μου το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό οφείλα να έχω. Κανένα τα είπε. Πάμε τώρα παρακάτω. Είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Δρίτσα, ήταν ειλικρινέστατη. Εγώ θα σας πω τι μετέφερα και σε εκείνον. Θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της πόλης αν είχα απέναντί μου έναν άλλον υπουργό.
έναν άλλον υπουργό που τις προηγούμενες δεκαετίες αγωνιζόταν και στήριζε την ιδιωτικοποίηση του όλου. Απέναντί μου έχω έναν υπουργό που ανδρώθηκε, στήριξε, διεκδίκησε, πάλεψε, μάτωσε για ένα δημόσιο λιμάνι. Για τον κύριο Δρίτσα μιλάτε. Για τον κύριο Δρίτσα μιλάω, για ένα δημόσιο λιμάνι και κόντρα σε συμφέροντα επιχειρηματικά και άλλα για μια περιοχή στα εργοστάσια, τα πρώην εργοστάσια των λιπασμάτων που να ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων. Όταν έχω απέναντί μου αυτόν τον υπουργό ως άνθρωπο να έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει μια πολιτική που αντικειμενικά οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, είναι ένας άχαρος ρόλος. Εάν βλέπω τον άνθρωπο Δρίτσα και όχι τον πολιτικό που θα κρυθεί για τις αποφάσεις του, να τον αντιμετωπίσω. Να ρωτήσω κάτι. Ως δημοτική αρχή, ως κάτοικοι, έχετε κάποιο σχέδιο για τα λοιπάσματα? Υπάρχει σχέδιο και ποιο είναι? Λοιπόν, εμείς έχουμε, οι άλλοι δεν έχουν. Να πω γιατί μας το λένε και αυτό, έτσι. Μας βάζουν στη γωνία και λένε, τι κάνετε, τι θα κάνετε. Και δέστε, εκεί έχουμε ιδιοκτήτες. Έχουμε την Εθνική Τράπεζα. Πάλι παρένθεση, επιτρέψτε μου. Η Εθνική Τράπεζα είναι, είχε πάρει την έκταση των 240 στρεμμάτων σε εκείνη την περιοχή, γιατί ο Μποδοσάκης είχε χρέη στο ελληνικό δημόσιο. Ήταν τότε δημόσια Εθνική Τράπεζα. Σήμερα, ιδιωτική Εθνική Τράπεζα. Λες και το βρήκε από τον παππού της, εξακολουθεί να κατέχει μία έκταση που είναι του ελληνικού δημοσίου, βρε παιδιά. Και κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε αυτά. Έχεις την Εθνική Τράπεζα. Είχες το Μελισανίδη. Έχεις τη Λαφάρτς. Είχες τον ΟΛΠ, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία. Και αν πάτε από την περιοχή, θα δείτε ότι έχει μεταβληθεί ένας παράδεισος σε κρανίου τόπο. Άφησαν δύο κοσμήματα της σύγχρονης βιομηχανικής ιστορίας, τα εργοστάσια των λιπασμάτων, να καταραίουν. Αυτό έκαναν οι ιδιώτες. Και έρχονται εκείνοι να μας πούνε, να μας βάλουν στη γωνία και να μας πούνε, ρε παιδιά, έχετε σχέδιο. Το δικό του σχέδιο το είδαμε. Έτσι. Ερημοποίηση της περιοχής, καταστροφή μνημείων της βιομηχανικής πραγματικότητας της χώρας. Εμείς έχουμε σχέδιο. Οι έξι Δήμοι του Πειραιά, μαζί με την περιφέρεια, την Αντιπεριφέρεια Αττικής και τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Γαβρίλη, έχουμε όχι απλά σχέδιο για την περιοχή που θα το περιγράψω σε δύο γραμμές, αλλά και είμαστε οι μόνοι που έχουμε τη δυνατότητα με κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ και άλλες χρηματοδοτήσεις να το υλοποιήσουμε. Το δικό μας σχέδιο λοιπόν έχει να κάνει καταρχήν με τις χρήσεις γης. Που λέει ότι αυτή η περιοχή που τον προηγούμενο αιώνα ήταν χώρος που οι βιομηχανικές δραστηριότητες του λεκανοπεδίου, οι οχλούσες, έστρωναν τους ανθρώπους στο θάνατο, δεν πρέπει να έχει πια βιομηχανική δραστηριότητα. Δεύτερο ζήτημα, ο συντελεστής δόμησης για όποιες παρεμβάσεις εκείνη την περιοχή πρέπει να είναι τέτοιος που να μην δημιουργεί τείχος ανάμεσα στους ανθρώπους και τη θάλασσα. Τον έχουμε προτείνει, είναι στο υποψήφιση νομοσχέδιο που ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα το κάνει νόμο του κράτους, είναι το 0,15%. Και είπαμε ότι εκεί πέρα θέλουμε χρήση γης, πρασίνου, υγείας, αθλητισμού, πολιτισμού, αθλητισμού. Δύο ιδέες θα σας πω για το τι σκεφτόμαστε. Θέλουμε τι να κάνουμε, να κρατήσουμε ένα μέρος των επισκεπτών στο λιμάνι του Πειραιά, στον Πειραιά, δεν μένει κανείς. Φεύγουν, εξαφανίζονται οι άνθρωποι, πρέπει να τους κρατήσουμε εκεί. Μια δική μας ιδέα, που υπάρχει και σχετική χρηματοδότηση μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ, μπορούμε να την κουμπώσουμε δηλαδή, είναι να πάρουμε αυτό που μετέτρεψαν, το κουφάρι των λιπασμάτων, και να το μετατρέψουμε σε ένα σύγχρονο μουσείο της βιομηχανικής ιστορίας της χώρας. Και να κάνουμε προσπάθεια ένα κομμάτι της κουραζιέρας να το μετατρέψουμε, να το μεταφέρουμε εκεί. Ή ένα άλλο από τα χτίσματα των λιπασμάτων που καταραίει. Για μένα θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα και το επεξεργαζόμαστε να μαζέψουμε μέσα σε ένα εκθεσιακό χώρο όλες τις εινοπαραγωγικές ενώσεις της χώρας να προβάλλουν το προϊόν τους που δίπλα στο λιμάνι, επομένως εύκολα επισκέψιμο και εύκολα η αντίληψη, η εικόνα μεταφέρεται και προς τα έξω στις χώρες των επισκεπτών. Έχουμε λοιπόν τη διάθεση και τα όνειρα να σχεδιάσουμε πράγματα, όχι γενικά και αόριστα. Λεφτά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν. Υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ, που παρένθεση δεν θα χαρίσουμε ούτε δραγμή. Το ΕΣΠΑ είναι χρήματα του ελληνικού λαού που επιστρέφει ένα μέρος τους, έτσι. Αλλά θα τα βάλουμε σε μια κατεύθυνση που θα αναπτύξει την πόλη, θα δώσει δουλειά στους ανθρώπους της και ποιότητα ζωής. Γιατί οι οποιασδήποτε άλλες παρεμβάσεις, αυτές που οι επενδυτές περιγράφουν εδώ και 15 χρόνια, 20, δεν το σταματάμε εμείς. Στην περιοχή εκείνη δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει πράγματα γιατί ο Δήμος είπε όχι. Δεν έχουν κάνει κάτι. Αλλά και αυτά που σκέφτονται να κάνουν, όπως σας λέω, το έκαναν. Δεν σκέφτονται, έκαναν. Μια επένδυση στην περιοχή έκανε ο κύριος Μελισανίδης. Έφτιαξε διελιστήριο στα 75 μέτρα από το τελευταίο σπίτι της πόλης. Αυτές οι επενδύσεις του τις επιστρέφουν. Τις προηγούμενες δεκαετίες, τον προηγούμενο αιώνα, όταν το εργοστάσιο των λιπασμάτων έδινε δουλειά σε 3.000 οικογένειες, έβαζαν τότε το δίλημα στους ανθρώπους, ή θα έχεις δουλειά ή θα έχεις υγεία.
Χωρίς δουλειά πεθαίνεις, δουλεύοντας στο εργοστάσιο του λιπασμάτου σε μια οχλούσα βιομηχανία, έτσι κι αλλιώς πέθαινες. Αυτό το δίλημα του προηγούμενου αιώνα δεν μπορεί να τολμά κάποιος να το βάζει το 2015 στους συμπολίτες μου. Μια τελευταία ερώτηση είναι, Δήμαρχε, ποια είναι η ανταπόκριση στους αγώνες των άλλων δημάρχων του Πειραιά, αλλά και πόσοι συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το κίνημα από την πλευρά των κατοίκων? Λοιπόν, ανοίγεται ένα τεράστιο ζήτημα στο δεύτερο κομμάτι του. Το πρώτο είναι εύκολο να απαντηθεί. Οι δήμαρχοι του Πειραιά έχουμε διαφορές. Κάναμε ένα καλό ξεκίνημα από την 1η Σεπτέμβρη του 2014, οι νέες δημοτικές αρχές, διαφορετικές δημοτικές αρχές με άλλους πολιτικούς προσανατολισμούς. Κάναμε τη συμφωνία να αφήσουμε στην άκρη, όχι να ξεχάσουμε, να παραβλέψουμε, να κρύψουμε κάτω από το χαλί αυτά που μας χωρίζουν και να δούμε τι μας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει είναι το κοινό συμφέρον της περιοχής μας. Εκεί λοιπόν υπάρχει κοινό μέτωπο, έχουμε κοινή αντίληψη, την οποία την εκφράσαμε με συνέντευξη τύπου, κοινή με την αντιπεριφέρεια, 6 δήμαρχοι. Έχουμε δραστηριότητες και το επόμενο διάστημα κοινή αντιμετώπιση για το θέμα των 640 στρεμμάτων της περιοχής των εργοστασίων. Ξέρετε, είναι μοναδικός πνεύμονας του λεκανοπαίδιου. Μπορεί να βοηθήσει, να αναπτύξει, να δώσει δουλειά και να στηρίξει όχι μόνο τους πολίτες του Κερατσίνου και της Τραπετσόνας, αλλά τον ευρύτερο Πειραιά. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε λοιπόν άλλη αντίληψη παρά τη διαφορετικότητά μας. Οι άνθρωποι, δέστε λίγο. Ζούμε σε μια πόλη που ζει τον Αρμαγεδόν εδώ και 5 χρόνια. Ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας σπρώγνεται στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Μια πόλη που έσφιζε από ζωντάνια, που είχε ζωή γιατί τι είχε, είχε την αυτοεπισκευαστική ζώνη στο πέραμα, είχε τις οικοδομές, γύρω από αυτές το λιμάνι, όχι τη Κόσκο, το δημόσιο λιμάνι, είχε γύρω από αυτές τις τρεις μεγάλες δραστηριότητες, είχε υφανθεί όλος ο οικονομικός πιστός της πόλης, βιοτεχνίες που ζούσαν από αυτές τις δραστηριότητες, τα μαγαζιά της πόλης. Στην Δραπετσόνα και το Γερατσίνι λοιπόν είχαμε εργατό κόσμο. Ήταν οι γειτονιές της εργατιάς στις προηγούμενες δεκαετίες. Σήμερα έχουμε ανέργους. Έχει περάσει Λέλαμπα, έχει περάσει Αρμαγεδόνας. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, εκεί ποντάρουν, ξέρετε, όσοι σε περιόδους κρίσης σπρώγνουν χώρες να πουλούν τα σημικά τους, ποντάρουν ότι οι άνθρωποι στην εξαθλίωση, στην προσπάθεια το πώς θα επιβιώσουν, πώς θα πάνε φαγητό το μεσημέρι στο σπίτι για τα παιδιά τους, ξεχνούν τα μεγάλα, τα ωραία και τα αληθινά, αυτά που αφορούν δηλαδή το μέλλον της πόλης και των παιδιών τους τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο οι άνθρωποι να κατέβουν στον δρόμο. Αυτό ξέρουν. Εμείς εδώ θα κάνουμε μια προσπάθεια και εδώ θα μετρηθούμε να το ανατρέψουμε, να τα αλλάξουμε. Να πείσουμε ότι ακόμα και σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι που παραμένουν όρθιοι στο Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα, παρά τα προβλήματά τους, αγωνίζονται και επιβάλλουν αποτελέσματα με τους αγώνες τους. Έχουμε πλούσια εμπειρία σε αυτές τις περιοχές, ξέρετε, αρκεί να την ξαναθυμηθούμε το επόμενο διάστημα γιατί θα μας είναι απαραίτητη. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Εγώ σε ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου έδωσες να πω κάποιες σκέψεις που αφορούν την πόλη έτσι πως εμείς τη βλέπουμε.